μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Καλαμάτας και με τη Βούλα. All right, let's have some more animated shots of this. We are winners! Cheesecake! Η Καλαμάτα κατάφερε να φέρει εις πέρας με επιτυχία μια προσπάθεια 2,5 ετών και πλέον οι προοπτικές που ανοίγονται είναι σπουδαίες για το μέλλον της μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά έξυπνων και ουδέτερων πόλεων. Ιωαννίνα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, from Greece. Στις Βρυξέλλες και σε μια ειδική τελετή, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έλαβε τη θετική αξιολόγηση του κλιματικού συμβολέου της πόλης, παίρνοντας μέρος στη διαδικασία απονομής του τίτλου πιστοποίησης. Σε δήλωση του Δήμαρχου Καλαμάτας σημειώνει: «Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για το Δήμο μας, καθώς η Καλαμάτα έλαβε το Mission Label, την τιμητική διάκριση που κατατάσσει τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα στις πιστοποιημένες πόλεις της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Ως Καλαματιανοί αισθανόμαστε υπερήφανοι που η πόλη μας ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Αποστολής. Η θετική αξιολόγηση του σχεδιασμού μας αποτελεί για μας τιμή. Καλαμάτα, our mission goes zero». Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα και καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας. Η αποστολή τους είναι η υποστήριξη του πράσινου μετασχηματισμού των πόλεων που είναι απαραίτητος ώστε να γίνουν κλιματικά ουδέτερες. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είμαστε προσιλωμένοι στην επίτευξη δύο στόχων, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό το πρόγραμμα τους υποστηρίζει απόλυτα, διότι το έξυπνο είναι και ψηφιακό, τόσο από την αποθεραπεία και την άμεση υποστήριξη της κοινωνίας για να αντιμετωπίσει το σοκ της πανδημίας του κορονοϊού. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην ανθεκτικότητα. Συγχαίρω τις πόλεις για τη μεγάλη πρόοδο που έχουν σημειώσει και τα επιτεύγματα που αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει ώστε να καταστούν κλιματικά ουδέτερες.